Χαίρετε φίλες και φίλοι, από το κλειστό του Σπάρτακου, εδώ που οι Flint Tropics θα αντιμετωπίσουν τους Gypsy Blinders για την 10η αγωνιστική της Rebound League και όλα έτοιμα για το Jumble. Νικητής ο Τσέκερ. Πρώτη επίθεση για τους Flint Tropics, οι οποίοι βρίσκονται στο 2-5. 5 σερίτες για τους υπεδούχους της σημερινής αναμέτρησης. Πρώτο λάθος από τον Γράσο και η κατοχή στους Gypsy Blinders. Τροποποιού οργανώνει Ζέλμος, παραστοχίσει, έρχεται επιθετικό rebound και ξανά η μπάλα στα χέρια του Τροποποιού. Ρακέτα η μπάλα, θα κοπεί και έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης. Βγάζει την άμυνα εδώ οι γηπεδούχοι. Ευθυμιόπουλος. Ας το πούν οι Flint Tropics, ευκαιρία να τρέξουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Δύσκολο λέει από τον πολίτη, δεν θα πετύχει κάτι. Το κόψιμο επάνω στον Ευθυμιόπουλο ήρθε από τον Παλουμπή. 0-0 το σκορ. Κλείνεται εκεί από δύο παίκτες των Flint Tropics. Θα γίνει το κλέψιμο, βγαίνουν ωραία στον Ευθυμιόπουλο. Έχουμε το πρώτο καλάθι από τον Πασχαλάκη. Ανοίγει το σκορ 0-2. Γράσος στη ρακέτα η μπάλα, Θυμιόπουλος στον Τσέκερη, αυτός κλείνεται από την αντίπαλη άμυνα. Έρχεται τελικά εκεί ο Κατσιρούλης, ο Βασίλης Κατσιρούλης, για να ισοφαρίσει σε 2-2. Καλή άμυνα τώρα από τους γηπεδούχους. Ρίχνει το ρυθμό ο Θυμιόπουλος. Γράσος Κατσιρούλης. Ευθυμιόπουλος, Τσέκερης τώρα θέλει να πάει, γίνεται το double team πάνω του. Κατοχή παραμένει στους Flint Tropics. Ωστόσο έχουν ένα δευτερόλεπτο για την εκδήλωση επίθεσής τους. Θα πρέπει να βιαστούν σε αυτή τη φάση. Κάποιος θα μπορέσει μόνο να πιάσει την μπάλα για να σουτάρει. Δεν θα γίνει τόσο. Καθώς μετράει τελικά όπως έχουν οι διαιτητές. Και έτσι έχουμε το 4-2. Μάχη για το rebound. Έρχεται τελικά το αμυντικό rebound από τον Γράσο. Γίνεται ωστόσο το λάθος και ξανά αλλαγή κατοχής. Στη γωνία για 3, το σίδερο. Η προσπάθεια του Ζένου. Η μπάλα παραμένει στους Flint Tropics μετά την παρέμβαση του Πασχαλάκη. Από τα αριστερά τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. Δυσδύ. Δεν αφήνει τελικά ωστόσο την μπάλα στο καλάθι, παίρνει ο ίδιος το rebound, ούτε τώρα. Μάχη εκεί για την διεκδίκηση της μπάλας. Υποθέσει ευνηδιασμό. Και το φάουλ πάνω στον Πασχαλάκη, το οποίο θα του δώσει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές.
οι Gypsy Blinders που μέχρι στιγμής μετρούν 3 νίκες και 5 ήττες στο πρωτάθλημα. Προέρχονται από ήττα στο τελευταίο τους παιχνίδι και σήμερα θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, όπως και οι Flint Tropics που εδώ και 5 συνεχόμενα μάτς δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης. Στη γωνία για 2 στο σίδερο έρχεται ωστόσο το επιθετικό rebound. Προσποίηση και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Παράβαση 3 δευτερολέπτων από τους γηπεδούχους. Μια μαρτύρια το Βασίλης Γατζηρούλης για την απόφαση διαιτητή, ωστόσο ό,τι έγινε έγινε. Τέσσερα και 58 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 4-2 μπροστά η Flint Tropics. Τροποποιού τώρα οργανώνει. Είναι στον Μπερτελέα. Ζέρβας. Να για τον Μπερτελέα. Πιέζουν ασφαλιστικά οι γηπεδούχοι και έχουμε τέλος χρόνο επίθεσης. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Flint Tropics. Δυσκόλεψαν τον Μπερτελέα, ο οποίος κράτησε αρκετά την μπάλα στην κατοχή του. Με πλάτη τώρα προς τα έξω η μπάλα στον Τζαντζή. Πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ ο Τσέκερης και θα πάει στη γραμμή των βολών. Από ένα ομαδικό οι δύο ομάδες στο στιγμή στο παιχνίδι. Έρχεται στο πρώτο ο Τσέκερης. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Και η κατοχή στους Gypsy Blinders. Η διείσδυση, όχι το καλάθι, το θετικό rebound από τον Zerba είναι άστοχο το σύντο. Ο Πολίτης δεν μπόρεσε αρχικά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στη συνέχεια ούτε ο Ζέρβας, παρότι σε χάθηκε και από την άμυνα των αντιπάλων, δεν καταφέρει να σκοράρει. Θα πάρει το φάουλ τώρα ο Πολίτης. Δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Μπερτζελέας από τα αριστερά, Προκοπίου. Πιέζεται από τον αντίπαλο. Βρίσκει ωστόσο χώρο και εκτελεί για 3. Και κράνει το 5-5. Για 2 ήταν τελικά το σουτ. Για 3, ωστόσο διορθώνεται ο πίνακας. 5-5 το σκορ. Τα 5 τώρα από τον Χατζινάκη, ο οποίος βρήκε χώρο και πήγε προς το καλάθι. Μερζελέας. Μασχαλάκης, όλο τον δρόμο προς τα μέσα. Θα σκοράρει. Δύο και 40 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μπερδεύεται εκεί ο Τσέκερης. Γίνεται το λάθος. Θέλει να τρέξει τώρα οι Gypsy Blinders και θα πάνε προς το καλάθι. Ο Πολίτης θα φέρει τους δύο πόντους στην ομάδα του. 7-9 μπροστά οι Gypsy Blinders. Ο
μέση απόσταση τον σούτ άστοχο από τον Γράσο. Θέλουν να τρέξουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Τζέρβας θα πάρει το φάουλ. Και έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού. Βολές ο Ζέρβας. Άστοχο στην πρώτη προσπάθεια. Άστοχος και στη δεύτερη 0-2 από τον Ζέρβα σε αυτή τη φάση. Κατζηρούλης. Εκεί ο άλλος Κατζηρούλης, ο Βασίλης. Θα χάσει ωστόσο, ο Ζέρβας τώρα στην άλλη επίθεση. Πίεση τώρα σε όλο το γήπεδο από τους Gypsy Blinders. Καταφέρουν να σπάσουν την πιεστική άμυνα οι Flint Tropics. Το τρίποντο, άστοχο από τον Κατζηρούλη. Προσποίηση, η διείσδυση από το Χατζινάκη βγάζει έξω, το τρίποντο είναι εύστοχο από τον Ευθυμιόπουλο, ο οποίος βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του 19. Ζέρβας αστοχή. Η κατοχή για τους Flint Tropics. Τα 7 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Καμτζής. Καλή άμυνα εκεί από τον Μπαλουμπή. Προκοπίου τώρα θέλει να ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Μπαλουμπή ξανά για τον Προκοπίου. Από τα δεξιά, για τρεις, ο Μπερδελέας εκτοχή. 10-12, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Flint Tropics. Ευθυμιόπουλος και έχουμε το φάουλ από τον Παλουβή, ο οποίος σταματάει την επίθεση των Flint Tropics. 2,9. Πρέπει να τρέξουν εδώ οι γηπεδούχοι, να δούμε ποιος θα πάρει την εκτέλεση. Καμτζής, χάνει και λήξη του χρόνου. Δεν προλάβα να κάνουν επίθεση οι Flint Tropics. Και έτσι μένουν πίσω με 10-12, προηγούνται οι Gypsy Blinders. Όλα έτοιμα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Η μπάλα στους Gypsy Blinders. Ζένος οργανώνει, εξετάζει τις επιλογές του. Λαρίσης. Παρακινδυνευμένη πάσα εκεί για το συμπαίκτη του και έρχεται τελικά το κλέψιμο. Παραμένει στην κατοχή του η μπάλα. Μπερδελέας. Και έχουμε βήματα. Μπερδεύτηκε και ο Μπερδελέας. Και έτσι η μπάλα πάει στους Flint Tropics. Γράσος. Χαλτινάκης. Είναι έξω για τον Ευθυμιόπουλο. Ξανά Ευθυμιόπουλος από τα δεξιά. Πάει προς τα μέσα. Στη λήξη του χρόνου δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Κύλησε εκεί στο στεφάνι και δεν κατέληξε στο δικτάκι. Από την κορυφή εκτέλεση είναι άστοχη
του Πασχαλάκη. Το 10-12 παραμένει. Με το Γράσο να κατεβάζει ξανά την μπάλα. Κατζηρούλης παίρνει. Πλάτη τώρα, ωραία πάσα. Δεν θα έρθει το καλάθι. Καθώς ο Χατζηνάκης είναι άστοχος από κοντά. Ακόμα ένα λάθος για τους φιλοξενούμενους. Από τον Εφημιόπουλο. 12-12 το σκορ. Στη ρακέτα βγαίνει νικητής ο Πασχαλάκης. Στη μάχη με τον Γράσο. Έβαλε το καλάθι, έχει την ευκαιρία και για μια βολή. Απέναντι γωνία. Πάει προς τα μέσα ο Χατζηρούλης. Κλείνεται από τρεις. Ο άλλος Χατζηρούλης. Στην απέναντι γωνία η προσποίηση. Και έχουμε επίσης εκεί ο Γράφτον Κατζηρούλης. Και έτσι ο Κατζηρούλης τελικά το επιθετικό φάουλ. Η κατοχή στους Φλιντρόπικς. Ωραία πάσα. Δεν εκτελεί ωραία ο Τσέκερς ωστόσο. Μπεζελέας ψάχνει συμπέχτη. Και έχουμε το επιθετικό φάουλ πάνω στον Κατζηρούλη. Δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό φάουλ στον ίδιο παίχτη. Ευθυμιόπουλος, Ατζηνάκης, λάθος πάσα. Απέναντι, εκτελεί, αστοχή ωστόσο ο Δένος. Έξι και 30 απομένουν για το τέλος του πρώτου χρόνου. Το τρίποδο είναι εύστοχο από τον Σεραφείμ Κατζηρούλη. 15-14 μπροστά ξανά η Φλιντρόπικς. Για δύο, άστοχος ο Μπερδελέας, θα είχε το θετικό rebound και το καλάθι από τον Πολίτη. 15-16, πολλές αναλλαγές στο σκορ και στο προβάδισμα. Ατζηνάκης σταματάει, εκτελεί στο σίδερο. Ο ίδιος ωστόσο θα πάρει το rebound. Ευκαιρία τώρα για εφηδιασμό. Πολίτης
στο σίδερο, έρχεται το επιθετικό rebound από το Πασχαλάκη. Γρήγορα για τρεις, ούτε τώρα. Βούλης, φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Ένα έχουν οι Flint Tropics. Και αυτός πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. (15-16) μπροστά η Gypsy Blinders. Μία μπρος, μία πίσω είναι η κάθε ομάδα. Δεν αφήνει τον αντίπαλο να ξεφύγει. Εύστοχος στην πρώτη ο Πασχαλάκης, εύστοχος και στην δεύτερη. 2 στους 2 για το 15-18. Μέχρι μέσα μόνο στο Τζαμτζής. Η μπάλα παραμένει στους Flint Tropics, με συγχωρείτε. Κατζηρούλης έχει απέναντι τον Πολίτη που τον πιέζει. Χατζινάκης γυρνάει, εκτελεί, είναι άστοχη η προσπάθειά του και το rebound από τον Λαρίση. Πολίτης για τρεις, δεν βρήκε ούτε στεφάνι το σούτ του. Τζαντζής τώρα, πάει ξανά μόνος του, θα πάρει το φόλο αυτή τη φορά. Έχει αυτοπεποίθηση σήμερα Flint Tropics, θέλει να πάρει προσπάθειες. Μέσα η πρώτη. Έτοιμος για τη δεύτερη. Και σε αυτή, 2 στις 2. (17-18). Βήματα τώρα, λάθος από τον Ζένο. Μπερδεύτηκε εκεί στην προσπάθειά του να βάλει πλάτη τον αντίπαλο. Τέλεση, ένα εύκολο από τον Τσάκερη, ο οποίος θα δώσει ξανά το προβάδισμα στους Flint Tropics, 19-18. Με το παιχνίδι ο Κατζηρούλης. Προς τα μέσα, όλο το δρόμο είναι άστοχος. Έτερος Κατζηρούλης. Τζαμτζής θα πάρει το φάουλ. Οι Flint Tropics έχουν χάσει κάποια εύκολα καλάθια.
θα μπορούσε η διαφορά να είναι μεγαλύτερη. Και κάπου εδώ έχουμε το time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Βολές τώρα για τους γηπεδούχους. Μηδέν στις δύο. Θα πάρουν ωστόσο το επιθετικό rebound. Και η τάπα από τον Πασχαλάκη πάνω στον Τζατζή. Του κλείσε τον δρόμο εκεί ο παίκτης των Gypsy Blinders. Λαρίσης. Καλάθι και φάουλ από τον Λαρίση. Απορεί ο Τσέκερης. Ωστόσο ο αντίπαλος εδώ θα έχει την ευκαιρία για τους τρεις πόντους. Αδράνησαν εδώ οι Philanthropics. Καλάθι και φάουλ από τον Πασχαλάκη που εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αντιπάλων του. Και έτσι και αυτός έχει την ευκαιρία για ακόμα τρεις πόντους. Άστοχος και ο Πασχαλάκης. Στον ευνηδιασμό οι Philanthropics και έχουμε το καλάθι. Γρήγορη απάντηση από τον Τζανέτη. Μέχρι μέσα θα κοπεί ο Πασχαλάκης. Κλείνεται εκεί από τρεις. Βγαίνει άμυνα από τους υπεδούχους. Τρέξανε στις τελευταίες φάσεις οι δύο ομάδες. Επιχείρησαν γρήγορες επιθέσεις. Πεφτεία για τρεις, είναι άστοχο το σούτ του Κατζηρούλη. Τροποποιού ξεφεύγει από την πρώτη πίεση. Λαρίσης έξω για τον Τροποποιού. Ξανά ο Λαρίσης. Παίζεται από τον Κατζηρούλη, ζητάει το σπριν. Λαρίσης, Πολίτη, στο σούτ, στο σίδερο. Ακόμα ένα επιθετικό rebound από τον Πασχαλάκη. Και μετράει το καλάθι κανονικά καθώς είχε βρει πριν η μπάλα στο Στεφάνι. Στο συν 3 η φιλοξενούμενη 21-24. Ζαντζής όλο τον δρόμο προς τα μέσα. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Πολίτης, η εκτέλεση ούτε τώρα. 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Philanthropics. Ασφυκτική πίεση και από τους Gypsy Blinders. Γανέτης και το φάουλ πάνω στον Τσέκερη. Τέσσερα μισή δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση των Gypsy Blinders. Άστοχο στην πρώτη του ο Τσέκερης. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, οπότε δεν μπορούν να κάνουν φάουλ οι Philanthropics για να ανακόψουν την επίθεση των αντιπάλων. Τα ρίσεις, 2 δευτερόλεπτα, 1 πρέπει να σουτάρει. Δεν βρίσκει στόχο. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 23-24. Μπροστά οι Gypsy Blinders προηγούνται των Philanthropics. Όλα έτοιμα και το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει. 23-24 μπροστά οι Gypsy Blinders προηγούνται των Philanthropics.
φάουλ πάνω στον Τροκοπίου. Το πρώτο ομαδικό στην τρίτη περίοδο για τους Μητρόπινς. Βερζελέας, δίνει στο Πασχαλάκη. Το τρίποντο από τον Πολίτη είναι άστοχο. Θα πάρει το φάουλ ο Κατσιρούλης. Θα πάει στις βολές. Πρωτοματικό και για τους φιλοξενούμενους. Μέσα η πρώτη. 24-24 ισοφαρίζει ο Γκαζιρούλης. Να δούμε αν θα περάσει και μπροστά. Όχι. Η ισοπαλία παραμένει. Πολίτης. Πασχαλάκης. Γραφώνει την μπάλα και εκτελεί από κοντά. 24-26. Βγαίνει άμυνα το κέρδι και το κλέψιμο από τον Πολίτη. Προκοπίου τώρα θέλει να τρέξει. Δίνει στο Πασχαλάκη, είναι ψηλή η πάσα και αρκετά δυνατή. Ήρθε η ώρα των αντιπάλων τώρα να τρέξουν. Στην απέναντι γωνία μέχρι τη μέσα. Θετικό rebound από τον Βασίλη Γκατζιούλη και έχουμε το φάουλ. Επιθετικό και αλλαγή κατοχής. Για τρεις ανενόχλητος, εύστοχος, τον άφησαν ελεύθερο τον Βερζελέα και εκείνος τους τιμώρησε για το 24-29. Στο σύν 5 οι Gypsy Blinders, πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει στο σημερινό παιχνίδι. Εκτελεί και ευστοχή ο Σεραφείμ Γκατζιρούλης. 27-29. Πολίτης πάει προς τα μέσα. Θα πετύχει το φλότερ. Βρίσκουν λύσεις οι Gypsy Blinders στις τελευταίες επιθέσεις. Κούλος, κόντρα σε όλους εκεί κάτω από τη ρακέτα. Θα πάρει το φάουλ. Θα πάει τελικά στις βολές. Άστοχη η πρώτη βολή του Ευθυμιόβουλου. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Άστοχη και αυτή. Το 27-31 παραμένει. Μπερζελέας στον Πασχαλάκη. Από τα αριστερά τώρα ο Προκοπίου εκτελεί. Εύστοχη! 27-34. Μεγαλώνει κι άλλο η διαφορά των Gypsy Blinders που βρίσκουν πόντους και από το τρίποντο. Βολές τώρα για τον Χατζινάκη. Λέγαμε πως οι φιλοξενούμενοι στις τελευταίες επιθέσεις τους έχουν βρει πόντους και
πίσω από τα 6.75. Κάτι που τους δίνει την ευκαιρία να χτίσουν αυτό το συν 7, που είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Μέσα η πρώτη του Χατζινάκη. 5.50 για το τέλος της περίοδου. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Αλάνθαστος από τη γραμμή των βολών ο Χατζινάκης. 29-34. Το κόψιμο από το Χατζινάκη και έχουμε φάουλ, ωστόσο. Το φάουλ δεν έγινε ψηλά εκεί που ο Χατζινάκης έκανε το κόψιμο, έγινε στην μέση του Ζένου. Ο οποίος τώρα έχει την παραθυρία για την πρώτη του βολή. Άστοχη. Θυμίζουμε ότι αυτή είναι η 10η αγωνιστική της Rebound League. Χατζινάκης, άστοχος. Βεζελέας, έλαξε μαρκαριστία, έρχεται τελικά το κλέψιμο. Χατζινάκης, η τάπα. Το μπλοκ θα από το Πασχαλάκη και ακόμα ένα λάθος από τους γηπεδούχους. 3-2 τώρα, 4-2. Δεν θα καταφέρουν ωστόσο να κάνουν επίθεση. Και η μπάλα στον Χατζινάκη, ο οποίος χάνει ένα εύκολο lay-up και έχουμε τεχνική ποινή στον Λαρίση, καθώς στην προσπάθεια του Χατζινάκη ο Λαρίσης έκανε κάποια βηματάκια στο παρκέ για να φοβερίσει τον αντίπαλό του. Μπάλα για τους Gypsy Blinders. Πασχαλάκης ξανά προς τα μέσα, δυσκολεύεται. Το σούτ εκτός της ισορροπίας δεν είναι εύστοχο. Και τώρα στην άλλη ρακέτα θα έρθει το καλάθι από τον Ευθυμιόπουλο. 31-34. Λαρίσης ταλαιπωρεί τους αντιπάλους. Κατσιρούλης τώρα κατεβάζει. Πάει προς τα μέσα, βρίσκει ανοιχτό δρόμο ο Κατσιρούλης. Δεν βρέθηκε κανένας μπροστά του. Και ρίχνει ξανά τη διαφορά στον έναν πόντο. 33-34. Λαρίσης. Ευστοχή. Με δυσκολία ο Λαρίσης. Απάντησε από τον Θυμιόπουλο. Έχουν ζεσταθεί οι δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά. Yeah. 35-36 το σκορ. 8 δευτερόλεπτα, 7. Κατζινάκης.
Περνάει το κέντρο, κατεβάζει ο Χατζηνάκης και πάει μέχρι μέσα ξανά, αν ενόχουν τόσο ο παίκτης των Fleet Tropics. Κάτι που αναγκάζει τους Gypsy Blinders να πάρουν το time out, μιας και οι γηπεδούχοι περνάνε ξανά μπροστά με 37-36. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με ένα σερί, οι Flint Tropics περνάνε ξανά μπροστά με 37-36. Να δούμε αν οι Gypsy Blinders θα βγάλουν αντίδραση μετά την επιστροφή των αντιπάλων. Το κλέψιμο τον Τζαντζή κλείνεται και από τον Ζέρβα. Ρωτάει ο Πασχαλάκης. Με το φάουλ πάνω στον Τζαντζή. Χτύπησε λίγο στο κεφάλι και έτσι καλό είναι να μείνει για λίγο εκτός. Η μπάλα στην κατοχή των Fleet Tropics. Για τρεις, άστοχος ο Γκατζηρούλης και έρχεται το αμυντικό rebound από τον Ζένο. Ζέρβας σταματάει, εκτελεί, δεν είναι καλό το σούτου. 1:55 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Φάουλ πάνω στον Τσέκερι. Παρολίγο να πάρει και το καλάθι. Θα βάζει με τον εαυτό του το ίδιο σε καθώς ξέρω ότι μπορεί να εκτελέσει καλύτερα. Μέσα η πρώτη. Στο σίδερο η δεύτερη. Ζένος. Το φλότερ είναι άστοχο. Και το rebound από τον Κατζηρούλη. 1:30 για το τέλος της περίοδου. Πλάτη βήματα από τον Τζαντζή. Μπερδεύτηκε εκεί ο παίκτης των Fleet Tropics. Και έτσι μπαλά περνάει ξανά στα χέρια των φιλοξενούμενων. Προκοπίου, περνάει την μπάλα στο Πασχαλάκη. Δεν θα έρθει το καλάθι καθώς αλλοιώθηκε η προσπάθεια από τον Καντινάκη. Εύκολο καλά χαμένο από τον Κατζηρούλη, το ξέρει και ο ίδιος. Για τρεις τώρα υποπίεση από τον Ζένο. 38-39 μπροστά ξανά οι Gypsy Blinders. Δεκάδες τρόλες στη διατεχή των γηπεδούχων. Άστοχος ο Χατζηνάκης. Προκοπίου. Ένα δευτερόλεπτο χωρίζει το 24 από τον χρόνο. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Εκτελεί ο Λαρίσης, δεν είναι φτωχή. Τελευταία επίθεση για τους Fleet Tropics. Χατζηνάκης, άστοχος. Παλεύει και τον ριμπάουντο, θα έρθει το καλάθι. Τέλος τρίτης περίοδου, Fleet Tropics 38, Gypsy Blinders 39. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται μπροστά.
Δράση στην τέταρτη περίοδο. Λάθος από τον Γκατζηρούλη. Το τρίποντο δεν βρίσκει στόχο. Βεντούχης στην επίθεση τώρα. Ταντζής αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 40-39. Αυτή τη φορά η Φλιν τρόπη μπροστά. Ένος πολίτης Σαλάκης πατάει γραμμή. Δεν υπολογίζει σωστά σε αυτή τη φάση ο Πασχαλάκης. Και οι Flint Tropics έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν το προβάδισμά τους. Βήματα από τον Τζαντζή. Το οποίο οργανώνει, θα ιατίθεται από το screen. Έρχεται το κλέψιμο από τους Flint Tropics. Τζαντζής, σταματάει, εκτελεί και ευστοχή. 42-39. Τζαντζής δίνει λύσεις στις τελευταίες επιθέσεις της ομάδας του. Μέχρι μέσα ο Πασχαλάκης για το 42-41. Ωραίο μάτς βλέπουμε εδώ στο πιστό του Σπάρτακου. Δείχνουν οι δύο ομάδες πόσο πολύ θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες. Η εκτέλεση τώρα για 3 στο σίδερο. Έρχεται το επιθετικό rebound από τον Τζαντζή. Στην κινητική η προσπάθειά του στα τελευταία λεπτά. Ακόμα ένα καλάθι από τον ίδιο. Πολίτης πάει προς τα μέσα. Ένα δύσκολο lay-up. Θα φτάσει στο τέλος ο Πολίτης. Επίθεση των γηπεδούχων. Ναντζής απέναντι, παρεμβαίνει ο Ζένος. 7 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους ώστε να εκδηλώσουν επίθεση. 4 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σουτάρουν, γίνεται το λάθος και τελικά σημαίνει μπάλα στα χέρια. Λάθος τώρα από τους Flint Tropics. Δεν μπόρεσαν να οργανώσουν επίθεση. Πέντε και 48 για το φινάλε. Στο σύν 1 οι Flint Tropics. Το μείον 1 οι Gypsy Blinders. Κασχαλάκης θα πάρει το φάουλ. Είναι στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του και έτσι θα πάει στις βολές. Άστοχο στην πρώτη. Θα
αυτό που είχε στη δεύτερη 0-2 από τον Πασχαλέκη. Κατζηρούλης τώρα. Δυσκολεύει κάπως τον Τσέκερη. Γυρνάει, εκτελεί και φτωχεί ο Τσέκερης. Ένα ωραίο καλάθι από το παίχτη των Fleet Tropics. Βήματα από τον Βασίλη Κατζηρούλη. Προποφύγου τώρα οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Αριστερά παίρνει και εκτελεί ο Λαρίσης, είναι άστοχος. Δεν καταφέρει να φέρει την στην ισοβαλία το παιχνίδι. Γράσος τον Κατζηρούλη. Λαμτζής θα κοπεί από τον Πασχαλάκη. Ωραία άμυνα εδώ από τον Ξύλο. Τον Τζις Σλάιντερς, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν. Τα δεξιά η προσποίηση. Μπερζελέας, τον Πασχαλάκη. Σκέφτεται σου το σούτ εκείνος. Θα το πάρει τελικά ο Μπερζελέας. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Μπερζελέας 3-2, πρέπει να σουτάρει. Αφήνει σάτσαλα την μπάλα από τα χέρια του. Δεν θα έρθει μικρότη εδώ για τους Gypsy Blinders. Τρία και 50 για το τέλος του παιχνιδιού. Η Flint Tropics στο συν 3. Να δούμε αν θα γίνει συν 6 ή όχι. 46-43 το παιχνίδι. Προποποιού τώρα πιέζεται. Πολύ της εκτελεί, είναι άστοχος. Όλο τον δρόμο προς τα μέσα και ευστοχή ο Γράσος. 48-43 δίνει αέρα 5 πόντων στους Fleet Tropics. Τώρα θα πάει στη γραμμή των ρολών. Τρία λεπτά απομένουν για το τέλος. 48-43 στο συν 5 η Flint Tropics. Θα γίνει τώρα συν 4 με την εύστοχη πολύ του πολίτη. Να δούμε αν θα πάει στους δύο διαφορά. Θα γίνει αυτό. 48 στους 3, με συγχωρείτε, 48-45. Άστοχος Ευθυνόπουλος, έρχεται επιθετικό rebound. Κατζηρούλης γυρνάει, εκτελεί το σίδερο. Η προσπάθειά του, το προποφείο κατεβάζει. Προποφείο παίρνει το screen. Πάει από τα δεξιά, προποφείο. Πασχαλάκης εκτελεί για 3. Είναι άστοχο το shoot. Ευθυμιόπουλος, Ναντζής. Βγαίνει τώρα ψηλά από τους Gypsy Blinders. Καταφέρουν να σπάσουν και θα πετύχουν το καλάθι με τον Χατζινάκη οι γηπεδούχοι. Καλάθι και φάουλ για τον Χατζινάκη. 2-8 πριν το τέλος. 50-45 και έχουμε το time out από τους
φιλοξενούμενους. Τον έξτρα πόντο θέλει να πάρει εδώ ο Χατζινάκης. Άστοχη βολή Προκοπίου, παλεύει για το rebound με το πάρει τελικά ο Βολίτης. Γίνει το λάθος. Ζανέτης τώρα θέλει να ρίξει κάπως το ρυθμό. 1.45 για το τέλος, 7 δευτερόλεπτα επίθεση ακόμα για τους Flint Tropics. Ευθυμιόπουλος για 3. Άστοχο το σουτ. Προκοπή μαζεύει και πατάει γραμμή. Χατζινάκης πίεσε εκεί τον αντίπαλό του και βγήκε τελικά κερδισμένος από τη φάση. Η κατοχή έτσι πάει ξανά στους γηπεδούχους. Θετικό φαουλ, αλλαγή κατοχής και οι Gypsy Blinders έτσι έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν κάπως τη διαφορά. 50-45 στο μείον 5 οι φιλοξενούμενοι. 1-30 για το φινάλε. Να δούμε τι μας επιφυλά στο τέλος. Αρίσεις. Αριστερά, Λαρίσης, λαμβάνει ξανά, Πασχαλάκης κινείται από δύο. Το Dull Teams του Πασχαλάκη, Προκοπίου, στη λήξη του χρόνου. Άστοχοι Gypsy Blinders. Ατζηρούλης. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο λεπτό. 7 δευτερόλεπτα για τους Flint Tropics, Ατζηρούλης. Θα πάει μόνος του. Κλείνεται, Ευθυμιόπουλος από αρκετά μακριά. Έρχεται τελικά το επιθετικό rebound και πατάει γραμμή ο Τζανέτης. Λάθος επιλογή εδώ από τον παίκτη των Flint Tropics. Θα μπορούσε να βγάλει έξω την μπάλα ώστε να κρατήσουν την κατοχή οι γηπεδούχοι και να παίξουν τον χρόνο. Προκοπίου, τώρα έχουν την ευκαιρία Gypsy Blinders να πλησιάσουν για 3 μέσα. Εύστοχος ο Μπερζελέας, 50-48. Πίεση τώρα, Χατζινάκης, δεν κάνουν φάουλ και έρχεται το rebound, 13 δευτερόλεπτα, είτε νίκη είτε ισοπαλία για τους Gypsy Blinders και έρχεται το φάουλ. Δύο βολές. Εδώ ο Ζένος θα έχει την ευκαιρία, αν είναι εύστοχος στις δικές δύο βολές, να φέρει στα ίσα το σκορ. 8 και 6 απομένει για το τέλος. Άστοχος στην πρώτη. Ζένος στη δεύτερη. Θα τη χάσει, Πασχαλάκης μαζεύει το rebound. Έχουμε βήματα! Βήματα από το Πασχαλάκη. Και έτσι η μπάλα με 6 και 7 να απομένουν. Με 6 και 7 να απομένουν για το φινάλε. Οι Flint Tropics έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Υπάρχει μια σύγχυση εκεί στον πάγκο των Gypsy Blinders. Δεν καταφέρουν να κάνουν φάουλ και ο Χατζινάκης βρίσκεται κάτω από το καλάθι. Θα πετύχουν και το καλάθι. 52-48. Τελικό σκορ για τους
Flint Tropics, νίκη. Flint Tropics 52, Gypsy Blinder 48.